Είμαστε περίπου 200 άτομα. Βάλαμε 5.000 δέντρα. Βάλαμε 5.000 δέντρα από ό,τι βλέπετε. Ήταν μια πολύ καλή οργανωμένη, πολύ καλά οργανωμένη εκδήλωση. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου, σαν υποστηρικτές που είμαστε εμείς, σαν πυροσβεστικό σώμα, να είναι το εύνασμα αυτή η σημερινή ημέρα και η δεντροφύτευση, να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο εδώ πέρα, να φυτέψουμε όλο το μέναλο, να το πρασινίσουμε. Ποιο σημείο είμαστε, κύριε Λαράζο, και πότε έχει πληγεί αυτή η πυρκαγιά? Αυτή έχει πληγεί το 2000. Έχει καεί αυτό που βλέπετε πίσω σας. Πρωταρχικά είπαμε να πάμε στο Ραπούνι, που είναι λίγο πιο κάτω. Εδώ είναι η Βίλος του Κοτσόβολου, το σημείο. Είναι μετά το Χρυσοβίτης περίπου ένα χιλιόμετρο. Έχει καεί και αυτό πίσω μας, από ό,τι βλέπετε. Έκτοτε δεν έχει γίνει αναδάση, είναι η πρώτη φορά που γίνεται, που αναδασώνει το κομμάτι. Έβαλες δεντράκι σήμερα? Ναι, έβαλα. Από πού έχεις έρθει, με ποιον έχεις έρθει εδώ? Έχω έρθει με τον μπαμπά μου που δουλεύει εδώ. Ναι. Και με τη μαμά μου. Και... Γιατί έβαλες δεντράκια σήμερα? Γιατί ήθελα να φυτέψω. Και θα γίνει ωραίο το δάσος εδώ? Ναι. Και θα έρχεσαι να παίζεις? Ναι, στο μένα. Μπράβο σου. Και οι φίλοι σου μαζί, να μας πει εδώ, ναι, το αγόρι. Πώς σε λένε? Γιώργο. Εσύ, Γιώργο, με ποιους έχεις έρθει εδώ σήμερα? Με τον πατέρα, ναι, μου, η Ελένη, αδερφή, ναι, μου. Ο μπαμπάς και... πού είναι, δηλαδή, από πού πυροσβέστης, τι είναι? Ο πατέρας μου είναι στην πολιτική προστασία. Α, ωραία. Και ήρθαμε να φυτέψουμε λουλουδάκια για να γίνει πιο όμορφο το μέλλον και έτσι να γίνει πιο όμορφο ο τόπος. Ένιωσες καλά για αυτό που έγινε? Ναι. Έβαλες εσύ φύτεψε τα χέρια σου να ναι. Τεντάκι. Ναι. Ήταν ωραίο αίσθημα, ναι, να πεις και στους μαθητές σου να σε βοηθήσουν σε μια επόμενη, ναι, δράση. Κάναμε και στο σχολείο μας μερικές διαστηριότητες με λουλούδια και έτσι περάσαμε καλά. Το δεντράκι που φύτεψε, θα άρχισε να το βλέπεις, να δεις πώς θα μεγαλώνει? Ναι, θα έρχομαι να το ποτίζω μερικές φορές. Μπράβο, αγόρι μου. Τα παιδιά εδώ. Για να μας τα ονόματά σας. Γιώργος. Και οι δύο Γιώργος. Πολλάκι. Για να μας πείτε κι εσείς από πού έχετε έρθει. Από την Τρίπολη. Ναι. Με ποιους, με τους Γονείς? Με την αγανάκτηση που παίζουν οι πατεράδες μας. Μπράβο. Ναι. Είναι η πρώτη φορά που μετέχετε σε μια δεντροφύτευση? Τέτοια ερώτηση. Πρώτη φορά έχετε έρθει στο εδώ που κάνατε αυτό σήμερα? Όμορφα, 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 έπερασα όμορφα έτοιμη τη δωριά. Τα παιδιά. Σήμερα εμπράκτως απέδειξε η κοινωνία μας, η τοπική κοινωνία, μέσω των εθελοντών και των εθελοντικών ομάδων, την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον. Προχωρήσαμε σε μια δράση για μια αναδάσωση εδώ στη θέση Ραπούνι στο Μέναρο. Θέλω να ευχαριστήσω ως Δήμος Τρίπολης από καρδιάς τους πραγματικούς πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι αυτοί που φύτεψαν και φρόντισαν για τα δέντρα μας, και να ευχηθούμε τέτοιες δράσεις να έχουμε πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, και οι εθελοντές να είναι πάλι στο πλευρό μας. Τώρα, παιδιά, δεν μπορείτε να σκάβετε αυτό το πράγμα. Σκάβετε. Ρίξε! Δεν σκάβετε, έχει πέτρα. Εκεί. Δεν το κάνω όμως. Δεν μπορώ. 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 Δεν